Ένα update ακόμα, παιδιά, από το Mazda. Προχώρησε αρκετά. Έχω τοποθετήσει ήδη πίσω στους ρόδες. Η οροφή θα μείνει τελευταία, καθότι είναι αδύναμο σημείο αυτό εδώ πέρα. Έχω βάλει και πρόχειρα και τα spoilers στο πλάι. Είναι τροποποιημένο βέβαια λίγο το μοντέλο σε σχέση με το παιδιό, αλλά καθότι θέλουμε να κερδίσουμε λίγο, μάλλον να χάσουμε στο ύψος του και να αφήσουμε λίγο προφίλ της ρόδας να φαίνεται σωστικά κάτι που πατάει. Έχει προσθεθεί και αυτή το σπόρο στο πλάι. Έχουν μπει ήδη ρόδες πίσω. Βλέπετε πως έχει διαμορφωθεί ήδη εδώ μέχρι ένα σημείο. Και τώρα είμαι μέσα εδώ στη μηχανή. Έχω βάλει το ψυγείο. Έχουν μπει εδώ όλοι που μπαίνουν οι ρόδες από κάτω. Ετοιμάζουμε τη μηχανή τώρα. Η οποία θα μπει εκεί πέρα. Μέσα θα μπουν πιζοκαλώδια κανονικά και μικρά ξυλάκια από οξιά, έτσι να φαίνεται ότι είναι τα μπουζί. Το καλύτερο από όλα είναι τα φανάρια, τα οποία είναι κανονικά έτσι, και το καπό θα πει από πάνω μεριά, το οποίο θα είναι πιασμένο στις άκρες εκεί και είναι έτσι όπως το βλέπετε. Για να βάλουμε λίγο και τη ρόδα λίγο πρόχειρα να το δείτε λίγο. Να το πάνω, σηκώσουμε πολύ το φως εκεί. Βλέπετε και από κοντά μπροστά πως φαίνεται το ψυγείο μέσα. Θα γίνει πανέμορφο μόλις ολοκληρωθεί. Μπήκε η κουκούλα από πάνω, η οποία θα είναι σε βέγγι χρώμα. Πάλι πεύκο, αλλά βέγγι. Για να είναι μαύρη, έτσι να κάνει μπαμ. Όπως επίσης αυτά τα σημεία εδώ μέσα στα φανάρια, αυτά τα φώτα εδώ, το spoiler από κάτω, επίσης το πλάι. Πίσω μεριά που θα προσθέσω, η εξάτμιση. Εδώ μέσα στο αυτοκίνητο τα κουμπόματα για τις ζώνες. Λευκεδάκι και όλα αυτά θα κάνουν κατευθείαν μπαμ, γιατί δεν είναι διαφορετικό το ξύλο και με το βερνίκι θα σκορίνει. Στο εδώ πέρα θα δουλεύει έτσι. Θα πέφτει και θα ανοίγει κανονικά. Αυτά. Προχωράμε δυνατά.